Καλησπέρα σε όλους παιδιά. Αυτό είναι το τελευταίο βίντεο που θα δείτε από μένα σε long form μορφή για το 2023. Ήθελα απλά να μιλήσουμε λίγο και να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και λίγο πιο χαλαρά, πιο άνετα, γιατί όταν κάνω short form videos προσπαθώ να πιέσω πάρα πολύ content μέσα σε ένα λεπτό για να μπορέσουμε να το ανεβάσω σε όλες τις πλατφόρμες και δεν είναι τόσο εύκολο, ενώ εδώ μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση μεταξύ μας άνετα και όμορφα, να λέω γενικότερα ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι και να μην με νοιάζει ο χρόνος, καθώς είναι long form video για το YouTube, πιο συγκεκριμένα για το vlog channel. 2023 λοιπόν, δεν θα σας κρύψω, όταν έκλεισε ο χρόνος είχα στόχο να χτυπήσω 600.000 subscribers μέχρι να αλλάξει ο χρόνος. Ναι, ακούγεται τα θηροτηλέφωνα γιατί βαράνε έναν στόπια κάλαντα, δεν ανοίγω σε κανέναν, γιατί άπαξ και έρθει κάποιος να μου πει εδώ πέρα κάλαντα τελείωσε, θα γεμίσει όλη η πολυκατοικία με παιδιά να περιμένω να μου πουν τα κάλαντα. Δεν υπάρχει περίπτωση από το πρωί, πραγματικά μου έχουν βγάλει τα ρούχα μου, βαράνε ασύστολα στα μάτια. Anyway, προσπαθώ να μην δώσω σημασία. Ο στόχος λοιπόν για αρχή ήταν 600.000 subscribers, μόλις χτύπησα τους 500, κάναμε ένα τρελό jump στους 600 μέσα σε διάρκεια 2,5 μηνών περίπου. Ήτανε καλοκαίρι, πιο πολλά παιδιά ήταν online στο κινητό, κάποια shorts μου πήγαν αρκετά viral, οπότε είπα ότι ξέρεις κάτι, άμα συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό, παίζει να φτάσουμε και τα 700 μέχρι τέλος του χρόνου. Πράγμα το οποίο, εντάξει, πολύ ακραίο, ειδικά τώρα τους τελευταίους μήνες λόγω εξετάσεων στο σχολείο, λόγω του ότι άνοιξαν τα σχολεία κλπ. Έπεσε το growth αρκετά. Από εκεί που είχα δηλαδή τον Ιούλιο σε 40.000 subscribers σε ένα μήνα, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο ήταν συν 10.000, συν 15. Πούσαρα τώρα τελευταία στιγμή Δεκέμβριο όσο μπορούσα, αλλά ήμασταν. Δεν γίνεται μέσα σε μια εβδομάδα να πάρεις 50.000 subscribers. Πήραμε όμως 20-20 κάτι, εντάξει, ακραίο. Θέλουμε λίγο παραπάνω από 20.000 για να φτάσουμε τους 700. Πιστεύω μέσα στον Ιανουάριο θα γίνει. Το πιο σημαντικό απ' όλα δεν είναι οι subscribers και το growth, παιδιά. Είναι οι εμπειρίες οι οποίες μπόρεσα και έζησα αυτό το χρόνο. Οι πραγματικά καλές YouTube-ίστικες εμπειρίες ξεκίνησαν με το βίντεο έκανα Θεσσαλονίκη Αθήνα με ηλεκτρικό πατίνι το 2022 και από τότε προσπαθώ πραγματικά να ανεβάσω τον πύχη όσο πιο ψηλά γίνεται, γιατί πιέστηκα και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ σε εκείνο το βίντεο και ήθελα την ανταμοιβή που ένιωσα παίρνοντας και τις προβολές αλλά και καταφέρνοντας το στόχο μου να το νιώθω ξανά και ξανά και ξανά, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολα πράγματα και βγαίνοντας ακόμα περισσότερο από το comfort zone μου. Κάποια χαρακτηριστικά βίντεο τα οποία πραγματικά, γενικότερα να ξέρετε πριν αρχίσω και μιλάω για τα βίντεο συγκεκριμένα που έκανα, αν εξαιρέσεις λίγες στιγμές με την κοπέλα μου και με τους γονείς μου, μιλάμε για ώρες συνολικά μέσα στο χρόνο, ενώ όχι δύο-τρεις μέρες συνολικά σε χρόνο, μπορεί και λιγότερο. Όλη μου η ζωή είναι YouTube. Όλη μου η ζωή είναι κάνω γύρισμα βίντεο, φτιάχνω βίντεο, κοιμάμαι, repeat. Τρώω, πάω τουαλέτα κλπ. Δεν βγαίνω έξω με τους φίλους μου. Τώρα αυτό το χρόνο, τον τελευταίο χρόνο, καθιερώσαμε έτσι μία-δύο βραδιές, άντε τρεις βαριά το μήνα, με ένα-δύο φιλαράκια μου που έρχονται και ψήνουμε κανένα steak. Αυτό μιλάμε τώρα είναι για 2-3 ώρες, άντε 4 βαριά-βαριά τη βδομάδα, το μήνα. Δεν έχω γενικότερα personal life, προσωπική ζωή. Διασκεδάζω φτιάχνοντας βίντεο γενικότερα, αυτό γουστάρω πάρα πολύ. Είμαι χαρούμενος κάνοντας growth στο κανάλι μου, κυνηγώντας τα όνειρά μου, καταφέροντας να βγάλω περισσότερα χρήματα για να είμαι πιο άνετος και να μπορώ να κάνω ακόμα μεγαλύτερα projects, γιατί πραγματικά μάγκες αυτά που θα κάνουν το 24 δεν θα είναι εύκολο να τα κάνει κάποιος χωρίς να έχει το budget που διαθέτω μέχρι τώρα εγώ. Μακάρι να συνεχίσουν να πηγαίνουν και καλά οι δουλειές για να βγουν κιόλας, γιατί ειδικά αυτό που έχω για να χτυπήσουμε το 1 εκατομμύριο στην τελική ευθεία θέλει υπερβολικά μεγάλο budget, το οποίο θα ξεκινήσω να μαζεύω από τώρα, υπερβολικά μεγάλη ομάδα για να τηρηθεί και να γίνει σωστά, πολλή δημιουργικότητα, λίγο ύπνο, πάρα πολύ στρες. Αλλά είναι μια εμπειρία ζωής την οποία θέλω να κάνω και να κλείσω το χρόνο πραγματικά, δηλαδή πιστεύω ότι αν όλα πάνε according to plan, αυτό το οποίο θα κάνουμε στο κανάλι δεν υπάρχει, δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ, να ξέρετε, δηλαδή είναι δεν, μέσα θα μπω οικονομικά, δεν υπάρχει περίπτωση να βγω κερδισμένος, το θέμα είναι να το ζήσω, γιατί η εμπειρία είναι πάνω απ' όλα που μετράει. Αξιοσημείωτες στιγμές για μένα του 2023 ήταν σίγουρα ο γύρος της Ελλάδας με το Citroën Ami παρέα με τον Πανίκο. Πραγματικά μάγκες, αυτό το βίντεο πιέστηκα τόσο πολύ. Ήμασταν 8 μέρες στο δρόμο, μία εβδομάδα και μία μέρα. Πραγματικά το να σκάς με ένα μαξάκι
και να ζητάς ρεύμα είναι... Ακόμα και εμένα θα μου κακοφαίνονταν, θα μου ήταν πολύ δύσκολο να πω ναι, ξέρω. Δηλαδή, εντάξει, άμα μου έλεγαν ότι κάνω YouTube βίντεο κλπ, σίγουρα θα έκανα τα στραβά μάτια και θα έβρισκα τρόπο να βοηθήσω. Αλλά γενικότερα, άμα μέσα για άλλους με ένα μάξι και μου έλεγε να φορτίσει το βενζινά δικό σου, μπρο, θα μου ήταν και εμένα too much information, χωρίς να έχω κάνει την έρευνα πάνω στα μάξι. Τελικά, να ξέρετε ότι οι κιλοβατόρες οι οποίες εκεί ήταν ελάχιστες, 1 ευρώ full φόρτιση ξόδευε όποιος έδινε τέλος πάντων το ρεύμα. Ούτε 1 ευρώ. Το πιο χαρακτηριστικό και πιο δύσκολο βίντεο που έχω κάνει ever είναι το 5 μέρες ζώσα νόικ. Εκεί δεν ξέρω πόσο καλά μπόρεσα να μεταφέρω τη δυσκολία του βίντεο, τη δυσκολία των γυρισμάτων μέσα στο βίντεο, γιατί υπήρχαν πλάνα και στιγμές οι οποίες διαρκούσαν για ώρες, παιδιά. 3-4 ώρες. Ήμασταν non-stop στην εκπαίδευση, παύλα καψώνει, παύλα πείτε το όπως θέλετε. Και δεν τελείωνε. Και για να είναι ενδιαφέρον το βίντεο, εγώ έπρεπε απλά να σα το βάλω μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μπαπ, τελείωσε αυτό. Πήγαμε, πέρασαν οι ώρες. Μόνο αν μου παρακολουθήσει τις ώρες πάνω-πάνω, καταλάβαινε τι πραγματικά γινόταν. Και πάλι δεν μπορεί να έχει αντίληψη του πόσο δύσκολο και κουραστικό πάνω στο σώμα ήταν αυτό. Συν μέσα στο νερό οι όλες πατητές που μας έκαναν, συν το ότι δεν είχε καθόλου ύπνο. Spoiler alert, θα έχουμε level 2 κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο χρόνο, το οποίο θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Είναι ένα από τα βίντεο τα οποία θέλω να κάνω και φοβάμαι να κάνω παράλληλα. Γενικότερα θα δείτε ότι από το Φεβρουάριο θα ξεκινήσουν τα καλά. Μέσα στον Ιανουάριο θα κάνω 2 uploads μόνο. Τις 2 πρώτες εβδομάδες θα πάρουμε ρεπό από uploads, αν και θα δουλεύουμε για να βγούμε μπροστά στα βίντεο με την ομάδα. Τις άλλες 2 θα έχουμε ωραία βίντεο, αλλά πιο χαλαρά όσον αφορά το extreme και το broad niche και το πόσο entertainment θα είναι για μεγάλο εύρος κοινού. Και από Φεβρουάριο μπαίνουμε σε πολύ δυναμική φάση. Μπορεί αυτό το χρόνο να μην είμαι τόσο συνεπής στο upload κάθε εβδομάδα, αν και θα το προσπαθήσω. Απλά σας το λέω από τώρα, γιατί τα projects που έχουμε απαιτούν πολύ χρόνο στα γυρίσματα, είναι πολλές μέρες τα περισσότερα και είναι και εκτός Ελλάδας. Σκεφτείτε ότι μέχρι τον Ιούνιο έχω κλεισμένα ταξίδια κάθε μήνα, πολλές φορές και 2 φορές μέσα σε ένα μήνα. Και εφόσον κάνω μεγάλο μέρος του editing ακόμα, μου είναι δύσκολο να είμαι συνεπής, γιατί πραγματικά πρέπει να είμαι 100% focus για πολλές μέρες μπροστά από την κάμερα, μπροστά στο βίντεο. Ένα βίντεο που γύρισα τον Ιούλιο και το έκανα fail μου έχει μείνει εδώ, πολύ πίκρα. Το γύρισμα έτσι όπως το έχω υπολογίσει για να γίνει σωστά θέλει περίπου 20 μέρες και άλλες τόσες θα χρειάζεται το edit. Χρειάζεται άτομα για να το κάνω μαζί και χρειάζεται να γίνει σωστά, τη σωστή χρονική περίοδο και με τη σωστή εκπαίδευση, την οποία πραγματικά πρέπει να βγω πολύ από το χρονικό μου πρόγραμμα για να το κάνω. Ίσως κάποια στιγμή το 2025, εφόσον είμαι πιο χαλαρός και ίσως για αγγλικό channel, δεν ξέρω, θα το δω. Πάντως σίγουρα θα το κάνω μια φορά ζωή μου αυτό το fail challenge που έκανα. Navy SEALs dive test, πραγματικά συνδύασα την προπόνηση, την κολυμβητική που έκανα κάθε πρωί κάνοντας προπόνηση με δεμένα χέρια πόδια για να το καταφέρω. Περίπου ένα μήνα μου πήρε για να μπορέσω να βγάλω τους χρόνους και γενικότερα να το καταφέρω. Extreme, από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Ιταλία-Γαλλία με ηλεκτρικό πατίνι. Είχα καλύτερο πατίνι από την πρώτη φορά. Σύντομα ήξερα πάνω κάτω και το σώμα μου ήξερε τι να περιμένει από τις αποστάσεις και γενικότερα από ένα τέτοιο challenge. Μου ήταν δύσκολο γιατί ήμασταν εξωτερικό. Τα μαγαζιά κλείνανε, δεν μπορούσαμε να φάμε, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε συνεννόηση με πολλούς. Αλλά γενικότερα δεν δυσκολεύτηκα όσο στο Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Δεν θα σας πω ψέματα. Άμα το είχα κάνει χωρίς λεφτά, ίσως να ήταν πολύ πολύ πιο δύσκολο. Ταξίδι Τόκιο, μοναδική εμπειρία, γαστρονομική εμπειρία κυρίως. Το πήγα πιο λαό με τα βίντεο γιατί ήθελα να ξεκουραστώ από όλο το harassment που έφαγα το καλοκαίρι με το βίντεο, με τα OIT, με το fail που έκανα, με το dive test, με το πατίνι. Καπάκι Λος Άντζελες, μια από τις πιο αστρονομικές, επικοδομητικές, απίστευτες, το πιο ωραίο ταξίδι και το πιο value που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου σε ταξίδι. Ήτανε με διαφορά αυτό, κατάφερα και γνώρισα full YouTubers, μου έμαθαν τόσα πολλά πράγματα. Έμεινα στη βίλα του Έραγκ Μάγκες για 9 μέρες, απίστευτο. Δηλαδή είχα μια σπιταρόνα σχεδόν μόνος μου τις μισές μέρες γιατί έλειπαν για γυρίσματα. Είδα πως κάνει operate το team του. Πολύ growth γενικά, πολύ growth παιδιά από εκείνο το ταξίδι και μετά. Δεύτερη φορά Dubai. Έκανα full διασυνδέσεις λόγω του Damian, με γνώρισε σε full κόσμο και όχι μόνο λόγω του Damian, λόγω και ότι και εγώ είμαι κοινωνικός και αρπάζω την κάθε ευκαιρία που θα μου έρθει για να κάνω network. Για μένα το quote του 2023 ήταν network equals net worth. Οι διασυνδέσεις σου ισούνται με το εισόδημά σου, όχι με το εισόδημά σου, με το πόσα... με το net worth
πόσο net έχεις, τέλος πάντων, πόσα χρήματα, αν μπορώ να το πω έτσι ομά. Ναι, και τελευταίο μήνα, τελευταίες μέρες πίεσα πάρα πολύ για να κάνουμε όσο πιο μεγάλο growth γίνεται. Δεν φτάσαμε το στόχο 700.000, φτάσαμε 800k στο TikTok, ακραίο τώρα είμαστε 799,6, πιστεύω ότι μέχρι τις 12 θα το έχουμε χτυπήσει το 800. Αν και νομίζω ότι στο YouTube θα φτάσουμε πιο γρήγορα το 1 εκατομμύριο, γιατί εκεί είναι το πουσάρω και το θέλω και το πιέζω, manifestation και εκεί κάνω πρώτα. Τι άλλο να πω, παιδιά, vlog channel, θα συνεχίσω να ανεβάζω βίντεο από τον νέο χρόνο σίγουρα, αλλά όχι από τα ταξίδια. Θα κόψω δηλαδή τα vlog στα ταξίδια, ίσως κάνω κάποιο σε γυμναστηριακό επίπεδο, αλλά όχι σε sightseeing, στο τι βλέπεις γενικά γύρω, γιατί χάνεις το hype από τα βίντεο που φτιάχνω για το main. Ειδικά τώρα αυτά που έκανα Τόκιο και Los Angeles, που ήταν πιο πολύ με φαγητό, με eating culture. Εντάξει, ρε φίλε, το καταλαβαίνω ότι επειδή βλέπατε τα αξιοθέατα στο vlog κανάλι πρώτα, χάσατε το hype και δεν κλικάρατε τόσο άνετα όσο θα κλικάρετε άμα έσκαγε απλά κροτίδα μπαμ. Σύντομα ότι εντάξει, δεν ήταν και τόσο δυναμικά τα projects. Μάρτιο θα ξεκινήσω γράμμωση. Είμαι σε μεγάλο debate με τον εαυτό μου αν πρέπει να κάνω ένα σκληροπυρηνικό βίντεο για το κανάλι Transformation ή 30 μέρες ή 60 μέρες αντίστοιχα daily vlog στο vlog channel για να βλέπετε αναλυτικά την πορεία μου. Το θέμα είναι ότι επειδή έχω πάρα πολλά ταξίδια και πάρα πολλές δύσκολες πάρα πολλά δύσκολα projects και τους δύο μήνες, και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο που θα γίνει ουσιαστικά το μεγάλο transformation, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είμαι συνεπής στο daily vlog ή γενικότερα στο vlog. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα το κάνουμε, και εγώ θέλω περισσότερο να κάνω ένα πολύ σκληροπυρηνικό βίντεο. Θα κάνω transformation και άλλα άτομα τα οποία μιλάω ήδη και κανονίζω για βίντεο. Δηλαδή θα έχουμε καλή χρονιά το 2024, να ξέρετε, θα είναι μαγική. Και αν χτυπήσουμε τα 900k νωρίς, αυτό που έχω ετοιμάσει για την τελική ευθεία θα σας αφήσω με το στόμα ανοιχτό. Όχι, και μέχρι εκεί γενικότερα να ξέρετε ότι τα βίντεο θα μειώσουμε πάρα πολύ το φαγητό content και θα αυξήσουμε πολύ άλλα πράγματα τα οποία θέλω να κάνω. Πράγματα τα οποία δεν τα έχει κάνει κανείς εδώ. Ναι, γενικότερα οι ιδέες του 24 θα είναι... Αρκεί να μπορείτε κι εσείς να στηρίζετε, βέβαια. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βλέπετε τα βίντεο μάγκες από την αρχή μέχρι το τέλος. Πραγματικά, άμα βλέπετε τα βίντεο από την αρχή μέχρι το τέλος, εγώ πληρώνομαι. Και αν πληρώνομαι, έχω budget για να κάνω τις ιδέες μου. Και αν να κάνω τις ιδέες μου σύμφωνα με το πλάνο, θα έχετε κι εσείς τα καλύτερα βίντεο, σας το υπόσχομαι. Δηλαδή, είναι όλο κύκλος. Δεν με νοιάζει ούτε να πάω σε μεγαλύτερο σπίτι, ούτε να πάρω ακριβό αμάξι για να δείχνω ότι οδηγάω κάτι, ούτε να πετάω first class. Αν και μια first class πρέπει να την πετάξουμε για να κάνουμε βίντεο, αλλά σίγουρα όχι πληρώνοντάς την. Ίσως με Miles & More ή με κάτι άλλο, τέλος πάντων. Άμα βρούμε κάποιο χορηγό να χορηγήσει το βίντεο, ναι, με τα χαράς. Είναι 10 με 20 χιλιάρικα, όποιος ενδιαφέρεται, ανοιχτά είμαστε. Θα σου κάνουμε βίντεο που θα χτίσει σίγουρα 1 εκατομμύριο views. Αυτά. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλα, παιδιά, πραγματικά. Όνειρο είναι η ζωή που κάνω, χωρίς πλάκα. Πολύ δύσκολη, πολύ στρες. Λίγος χρόνος με τους αγαπημένους μου. Ευτυχώς έχω άτομα δίπλα μου τα οποία με στηρίζουν και το καταλαβαίνουν και δεν μπαίνουν εμπόδιο σε μένα και σε αυτή τη ζωή. Και ας ελπίσουμε ότι το 2024 δεν θα είναι μόνο δικιά μου χρονιά, αλλά όλων μας. Πιστέψτε με, άμα ξεκινήσετε και κυνηγάτε τα όνειρά σας, δεν υπάρχει κανένα απολύτως σύμπαν στο οποίο δεν θα τα πετύχετε. Αρκεί να μην σταματήσετε, αρκεί να συνεχίσετε, αρκεί να δουλέψετε πιο σκληρά από όλους. Να ξέρετε, είδα ένα πάρα πολύ ωραίο quote από τον Tate προχθές, σήμερα βασικά το πρωί έβλεπα, και μου άρεσε πάρα πολύ και ταυτίστηκα κιόλας με αυτό, γιατί εγώ, Μάκης, από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι σήμερα έκανα edit όλη μέρα κάθε μέρα. Οι περισσότεροι το χαλαρώνουν, γενικότερα σε όλες τις δουλειές, οι περισσότεροι σε αυτό το παράθυρο Χριστούγεννα με Πάσχα χαλαρώνουν. Λέγε πως, αν ο Θεός έχει ένα σκι, τέλος πάντων, βαράνε για κάλαντα. Αν ο Θεός έχει έναν ασκό τον οποίο δίνει, ξέρω εγώ, προνόμια σε άτομα τα οποία δουλεύουν, πες ότι 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δουλεύουν κάθε μέρα, μπαπ, ανοίγει το... τη σακούλα με τα προνόμια και τα μοιράζει, ωραία, σε 1 δισεκατομμύριο άτομα. Σε αυτό το παράθυρο Χριστούγεννα με... Σε αυτό το παράθυρο Χριστούγεννα με πρωτοχρονιά και γενικότερα όλες τις μέρες που είναι αργίες, γενέθλια, γιορτές, ο περισσότερος κόσμος δεν δουλεύει. Άμα εσύ δουλεύεις εκείνες τις μέρες και δουλεύεις παραπάνω από τους άλλους ουσιαστικά, γιατί τους κάνεις outwork, φιλαράκι μου, ο Θεός θα ανοίξει τον ασκό του και θα δει, α, ποιος δουλεύει σήμερα να του δώσει προνόμια, αυτός, αυτός και αυτός.
10.000 άτομα, 100.000 άτομα, 1 εκατομμύριο άτομα μπροστά στα 1 δισεκατομμύριο τα οποία δουλεύουν στην καθημερινότητα επειδή έτσι έχουν μάθει, θα πάρεις εσύ το μεγαλύτερο κομμάτι της σπίτας επειδή τους έκανες outwork, επειδή δούλεψες εκεί που κοιμόντουσαν οι άλλοι και επειδή δούλεψες εκεί που οι άλλοι χαλάρωναν και ξυνόντουσαν. Για μένα γενικότερα και όποιος είναι entrepreneur και ελεύθερος επαγγελματίας και κάνει YouTube, social media ή ακολουθεί κάποιο business model το οποίο έχει να κάνει με το internet, SMMA, τέλος πάντων, διάφορα τέτοια business models, πουλάει courses κλπ. Δεν υπάρχουν γενέθλια, δεν υπάρχουν γιορτές, δεν υπάρχουν Σαββατοκυριακά, για μένα όλες οι μέρες είναι ίδιες. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, γενέθλια, γιορτή, γενέθλια, μαμάς, μπαμπά, κοπέλας. Άμα έχω γύρισμα εκείνη την ημέρα, θα πάω να κάνω το γύρισμά μου και θα πάω να κάνω τη δουλειά μου και θα τα απολαύσω μαζί τους κάποια άλλη στιγμή που. Ναι. Τέλος πάντων. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Κάποιοι θα το παρεξηγήσετε, σίγουρα δεν πειράζει. Όσοι το παρεξηγήσετε και καταλάβετε το μήνυμα πίσω από αυτό το βίντεο και το εφαρμόσετε, σίγουρα θα πάτε μπροστά. Ας ελπίσουμε το 2024 θα είναι αυτή η χρονιά για όλους μας. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και πάλι. Φιλάκια πολλά. Κάντε subscribe στο main, κάντε subscribe και σε αυτό. Περάσαμε το React Channel. Απίστευτο. Άμα θέλετε να στηρίξετε παραπάνω τη δουλειά μου, creatorshop.gr, link στην περιγραφή, κωδικός κλειδιός MyPiste, MyProtein. Και ναι, τα λέμε από του χρόνου, μάγκες. Φιλιά πολλά.